Θέλαμε πολύ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα είχα πει ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δικαιούται ο καθένας από τις, μέσα από το γήπεδο να το παίρνει. Σήμερα εμείς, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε την προσπάθεια του Μακεδονικού, βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο σε ένα παιχνίδι που μέχρι εκείνο το διάστημα το ελέγχαμε. Είχαμε βγει σε δύο ζωντανές φάσεις. Δεν τις κάναμε γκολ, ζωντανές ευκαιρίες. Μία έχει ο Μακεδονικός στο ξεκίνημα που σε ένα διώξιμο σε μια μεγάλη μπάλα έκανε το πλασίο παίχτη του από μακριά και τον μπλόκαρ από ο Μπάγκιτς. Αλλά εκεί που ελέγχαμε το παιχνίδι και είχαμε χάσει τις φάσεις μας, μια καθαρή φάση έχει βγει η μπάλα ένα μέτρο έξω. Σταματάνε οι αντίπαλοι. Λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται. Στην επόμενη φάση ελέγχουμε την μπάλα για να φύγουμε στη μετάβαση. Γίνεται φάουλ. Συγγνώμη. Και από αυτό το φάουλ το ανάποδο και την μπάλα που έχει βγει έξω εξελίσσεται η φάση του πέναλτι. Βρισκόμαστε ξαφνικά, ενώ ελέγχουμε το παιχνίδι, να πάμε με ένα 0 στα αποδυτήρια. Που μας βάζει πίεση. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο, κερδίσαμε κόρνερ, πίεσαμε τη φάση, ήρθε η φάση του 50 που είναι δύο φορές η μπάλα μέσα. Φαίνεται καθαρά η κίνηση του τερματοφύλακα ότι κάνει την προσπάθεια βάζοντας το χέρι από μέσα προς τα έξω. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να συμβαρίσουμε, δεν μας αφήνουν να συμβαρίσουμε. Και μετά από 10 λεπτά χάνουμε και τον Γαβριλίδη σε μια φάση που χωρίς καμία πρόθεση, χωρίς να βλέπω ένας παίκτης τον άλλον, τρακάρανε και πέσανε κάτω. Χωρίς ο διαιτητής να δώσει τίποτα, να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο ίδιος επόπτης που έχασε την μπάλα ένα μέτρο έξω, φωνάζει το διαιτητή και βγάζει δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Γαβριλίδη και μένουμε και με 10 παίκτες. Κάπου εκεί το πράγμα δυσκόλεψε πολύ. Φυσιολογικό είναι. Ήρθε το δεύτερο πέναλτι που μας τελείωσε το παιχνίδι. Προσπαθούσαμε και με τους 10 παίκτες, κάνοντας διάφορες αλλαγές, να είμαστε στο παιχνίδι, να βρούμε τη μία φάση, τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Φυσιολογικό είναι κάποιες φάσεις να φύγει στην κόντρα ο Μακεδονικός, όταν αν είχαμε ανοίξει. Ήρθε το δεύτερο πέναλτι που τελείωσε το παιχνίδι. Στον αντίπαλο πρέπει να πούμε συγχαρητήρια, γιατί έκανε και αυτό στην τίμια προσπάθειά του. Αλλά έχω πει ότι πόσο σημαντικό είναι ένα σφύριγμα στο ποδόσφαιρο. Και πόσο σημαντικό είναι και ένα ακόμη που ακολουθεί, που δεν έρχεται η σοφάριση. Και αμέσως μετά που έρχεται και η κόκκινη. Και αυτά όλα γίνονται την πρώτη αγωνιστική. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δόλος. Λέω ότι είναι λάθη. Αλλά τα λάθη γίνανε εις βάρος μας και χάθηκε ένα αποτέλεσμα που να πιστεύαμε ότι θα το είχαμε, μας πήγε ανάποδο. Ας είναι το τελευταίο λάθος που γίνεται απέναντί μας και απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, ας είναι τα τελευταία λάθη. Και ας έχουμε χάσει εμείς το παιχνίδι σήμερα. Μακάρι να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη. Στον συνάδελφο που έχουμε και ιδιαίτερη σχέση, να του ευχηθώ τα καλύτερα, κάνανε την προσπάθειά τους. Τους εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια. Αν έχετε ρωτήσεις, σας ακούω. Ο Μιλίνοβιτς προσπάθησε, το πάλεψε, προσπάθησε να είναι στο παιχνίδι. Ο Σκαφά, έχω την εντύπωση, για ακόμη μια φορά σε θέση 4, δεν πειράτε κάτι. Κοιτάξτε, όταν πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, μόλις μπήκε ο Σκαφά, μείναμε με 10 παίκτες. Αναγκαστικά το παιχνίδι γίνεται μετά πιο άμεσο. Μην να βγάλουμε και τα παιδιά του Μακεδονικού, του Στόπερ, που ήταν πολύ καλή στον αέρα και στη δύναμη. Από όλους τους παίκτες έχουμε να πάρουμε πράγματα. Μπορεί σε ένα παιχνίδι που έχει να μπει και να μην είναι αυτό που θέλουμε, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της Σκαφά. Υπήρχαν και κάποια παιδιά που περιμένουμε να έρθουν σε καλύτερη κατάσταση πολύ γρήγορα. Αλλά δεν νομίζω. Σκαφά μπήκε για συγκεκριμένο λόγο. Το είχαμε στο μυαλό μας
να παίξει γύρω στο 60 λεπτό ο Ροχάνο που είναι λίγο πιο μπροστά, να έρθει και αυτός με τον όγκο του, τη δύναμή του να βοηθήσει στην κατάσταση. Εντάξει, από εκεί μετά, μετά την αποβολή το παιχνίδι έχασε τις ισορροπίες του. Ήταν αποβολή, αναγκαστήκαμε να βάλουμε, νοκεγόμασταν να τρέξουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα, να βάλουμε μέσο γιατί μπορεί να φεύγαμε πολύ νωρίς από το παιχνίδι. Αν ήμασταν τόσο ανοιχτοί χωρίς να υπάρχει παίχτη στη μέση. Μπήκε ο Παναγιωτίδης, αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να ανεβάσουμε και τον Γκάσο επάνω και να στείλουμε δεξιά τον Κυριακίδη για να έχουμε λίγο μεγαλύτερη δύναμη επάνω. Εντάξει, ό,τι είχαμε στα χέρια μας προσπαθήσαμε να το βάλουμε στο γήπεδο. Κάποιες φορές τα παιδιά μπαίνουν και είναι σε καλή κατάσταση, κάποιες φορές τους βγαίνουν οι φάσεις και βοηθάνε, κάποιες άλλες πάει και λίγο ανάποδα. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι ξεκίνημα. Πιστεύουμε ότι από όλα τα παιδιά θα πάρουμε τις βοήθειες που πρέπει και να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει στο ξεκίνημα για να είμαστε και καλύτεροι και ψυχολογικά και σαν εικόνα ομάδος. Δεν έχω παράπονα από τους παίκτες σήμερα. Δώσανε ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Κανείς δεν ήταν αδιάφορος. Κάναμε την τεράστια προσπάθεια, αλλού χάθηκε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήρθε από τόσα χιλιόμετρα από ένα βουντερό παρόν. Πραγματικά ήταν στο ύψος των περιστάσεων ο κόσμος, ο οποίος στο τέλος ακούσαμε και πνευμούν. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Κοιτάξτε, αρχικά αξίζουν συγχαρητήρια τον κόσμο που ήρθε με τέτοιες συνθήκες για να στηρίξει την ομάδα μας. Εννοείται ότι όταν χάνεις παιχνίδι, πικραίνεται. Φυσιολογικό. Αυτό το πρωτάθλημα θα έχει παράξει διάφορα αποτελέσματα. Δηλαδή, επειδή εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει το φαβορί το ακλόνητο, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα και το κυριότερο όταν κάτι στραβώνει να είναι εκεί. Αν καταφέρουμε και το έχουμε αυτό, πιστεύω ότι η ομάδα μας και θα ορθοποδήσει γρήγορα και με τη στήριξή τους θα πετύχει πράγματα τα οποία εγώ γνωρίζω τι μπορεί να κάνει ο κόσμος της νίκης όταν η ομάδα πηγαίνει. Τους θέλουμε όλοι δίπλα μας, σας είναι και πικραμένοι σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δώσαμε τη μάχη μας. Θα έρθουν και παιχνίδια που η ομάδα θα κερδίζει και θα τους έχουμε και χαρούμενους, αλλά ειδικά τώρα που είναι το ξεκίνημα, μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Ας είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι και ο κόσμος να είναι δίπλα μας, τώρα τον έχουμε ανάγκη. Τους ευχαριστούμε που ήρθανε, τους πικράραμε σήμερα, θα τους δώσουμε χαρές άλλες φορές. Νομίζω ότι ο κόσμος και η ομάδα πρέπει να πάνε μαζί. Και όσο μπορούμε να προστατεύσουμε την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, αντιλήφθηκαν και αυτές σήμερα λίγο τι έγινε. Αλλά εντάξει, δίπλα μας και θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τα νικηφόρα αποτελέσματα και θα έρθουν και αποτελέσματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα. Στο τέλος θα μετρήσουμε τι έχουμε κάνει. Είμαστε μια ομάδα που πιστεύουμε ότι θα είμαστε στο γκρουπ που θα διεκδικεί. Έχουμε το βάθος σαν ομάδα να κάνουμε πράγματα. Ας την αγκαλιάσουμε, ας την στηρίξουμε. Καταλαβαίνω την πίκρα. Αλλά νομίζω είναι μονόδρομος να είναι δίπλα μας και να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα τους έχουμε κάνει χαρούμενους. Την πιστεύουμε την ομάδα και συνεχίζουμε. Είστε ικανοποιημένος από το διάστημα που υπήρχε αρκετή ισορροπία στο παιχνίδι, δηλαδή ήταν αντιπαραγωγή από την αγώνα της ομάδας ή περιμένετε κάτι παραπάνω σήμερα? Κοιτάξτε, σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά όταν είναι και πρώτη αγωνιστική, δεν θα κάνεις χίλιες φάσεις. Μας δόθηκε μεγάλη δυνατότητα και μεγάλη ευκαιρία με τον Ροχάνο και αμέσως μετά με το Σκιαφά που είναι δύο θέσεις οι οποίες πρέπει να εκτελέσεις, πρέπει να βρεις την αιστεία. Το Μιράντα, συγγνώμη, είπα Σκιαφά. Πρέπει να βρεις την αιστεία. Και τα πόδια ταιριάζουν. Και εμείς όπως είμαστε διαγώνια και η αιστεία έχει ανοίξει. Εντάξει, εκεί είναι καθαρά να βρεις την αιστεία. Την κάναν την προσπάθειά τους τα παιδιά, επιλέξανε. Δεν βγήκε. Γίνονται αυτά όλα μέσα στο ποδόσφαιρο για να λέμε. Αν είχαμε πετύχει τα τέρματα, ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Αν δεν είχα, και ακόμη και να μην είχαμε δεχτεί το τέρμα του Μακεδονικού στο 44. Δεν θα είχαμε χάσει την ισορροπία μας. Μετά το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο που ήταν λίγο αναγνωριστικό, από εκεί μετά νομίζω ότι κάναμε πραγματάκια μέσα. Είχαμε ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση, είχαμε αυτοπεποίθηση. Γύρισε εκεί το πράγμα στο 44 και από εκεί και μετά αρχίζουν τα πράγματα και τρέχουν. Εννοείται ότι θα θέλαμε να πάμε έστω με το 0 στο ημίχρονο,
για να είμαστε ήρεμοι και να μπορούμε να ψάξουμε τις ευκαιρίες μας και τις πιθανότητες που έχουμε για να σκοράρουμε και στο δεύτερο. Βρεθήκαμε την πλάση στο τοίχο να τρέχουμε να κυνηγάμε, παρά την πίεση που εξασκήσαμε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν μας δόθηκε το γκολ. Εντάξει, από εκεί και μετά αρχίζουν τα πράγματα και πάνε οριακά. Αλλιώς θα ήταν αν είχαμε προηγηθεί. Και τελείως διαφορετικά και ισορροπημένα θα ήταν τα πράγματα αν το είχαμε πετύχει. Εντάξει, μέσα από τα δύσκολα έχουμε περάσει δυσκολίες στην καριέρα μας. Δύσκολη αυτή η στιγμή, αλλά την τεράστια προσπάθειά μας και όλα γυρνάνε. Εμπιστοσύνη να υπάρχει, εμπιστοσύνη έχουμε στην ομάδα. Ας δείξει για την εμπιστοσύνη που πρέπει ο κόσμος και να μας στηρίζει. Και είμαι σίγουρος ότι θα τον κάνουμε να είναι πιο πολύ χαρούμενος παρά πικραμένος που έφυγε σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την ομάδα του Μακεδονικού. Μετά από 32 χρόνια που επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες, συνδυάστηκε με επιτυχία. Θεωρώ ότι αυτό το μάτς το δουλέψαμε πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη. Και όλοι οι κόποι, νομίζω, των ποδοσφαιριστών σήμερα είχαν αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα δύο ημίχρονα, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Με μια φάση δικιά μας, όπως είπε και ο coach, το να ανοίξουμε το σκορ. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν ισορροπημένο. Μας ήρθε το γκολ, το πέναλτι στο 44 και νομίζω ότι εκεί λίγο έγινε η πλάστιγκα υπέρ μας όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Στο ημίχρονο ήθελαμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα έμπαινε μέσα να πιέσει. Ψάχναμε κι εμείς τη μια φάση να την κάνουμε γκολ. Το κυνηγούσαμε αυτό το πράγμα, το να κλέβουμε μπάλες και να παίξουμε στην κόντρα για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Κάπου εκεί ήρθε και η δεύτερη κάρτα του αντιπάλου, η κόκκινη, και θεωρώ ότι από εκείνο το σημείο, όπως είπε και ο κόουτς, το παιχνίδι έγινε προς τα εμάς. Ήρθε και το δεύτερο γκολ και νομίζω ότι εκεί τελείωσε και το παιχνίδι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάνουν μια τεράστια προσπάθεια. Όπως σας είπα, ξέραμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Ξέρουμε ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και το πιστεύω εγώ προσωπικά ότι θα το διεκδικήσει και θα είναι από τις ομάδες που θα πάει μέχρι το τέλος. Γιατί ξέρω και τον coach το πόσο σκληρά δουλεύει και πόσο καλή δουλειά κάνει. Θα ευχηθώ με τη σειρά μου, coach, τα καλύτερα. Εύχομαι να το πάρετε το πρωτάθλημα. Αυτά. Ερωτήσεις, αν θέλετε. Η δεύτερη κίτρινη που βγήκε ο Αβριλίδης ήταν προς σχεδόν στον πάγκο σας. Πιστεύετε είναι δικαιολογημένη η κάρτα και κατά πόσο πιστεύετε είναι δικαιολογημένα τα παράπονα που εκφράζει η Νίκη ως ανθρώπινη τη στιγμή? Εγώ δεν μπορούσα να σχολιάσω αν είναι δικαιολογημένα τα παράπονα της Νίκης. Να σας πω την αλήθεια, τη φάση είχα πλάτη, δεν την έχω δει. Έχω δει που έχει γυρίσει ο Λάιτσμαν και φωνάζει το διαιτητή. Και σας το λέω ειλικρινά, δεν σας λέω κάτι. Δεν την έχω δει τη φάση και δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Μετά από 32 χρόνια η ομάδα επανέρχεται στο Παναγενικό Κατηγορίες. Περιμένετε ότι η ομάδα θα κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι διεκδικητής για την ΑΕΛ? Κοιτάξτε, εγώ αν θέλετε να τη δικιά μου άποψη είναι ότι εγώ προσωπικά το πίστευα. Και αυτό ήθελα να περάσω και στα παιδιά. Εμείς δεν κοιτάμε αν παίξουμε με την Νίκη Βόλου ή θα πω για τα φαβόρη βασικά, για τη Λάρισα, για τον Μπασαραϊκό που θεωρητικά είναι τα φαβόρη. Ή ο Ηρακλής, να μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όπως σας είπα, το κάθε παιχνίδι το δουλεύουμε πολύ σκληρά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις προπονήσεις. Και αυτό κάναμε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεχάσουμε όμως αυτό. Για να μην μείνουμε στη νίκη μόνο που κάναμε σήμερα. Και να ξεκινήσουμε από αύριο να δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης για μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι έτσι και πάει κάτι στραβά, θα πάει άχρηστη όλη η προσπάθεια που κάναν τα παιδιά στη σημερινή εμφάνιση που είχαν. Από τη στιγμή που πιστεύετε ότι η Νίκη Βόλου είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος και της ανώ, και από τη στιγμή που νικήσατε σήμερα αυτόν τον αντίπαλο, αυτό σας δίνει αυτοπεποίθηση ή άγχος?
Όχι. Όχι. Δεν μας δίνει, αυτοπεποίθηση, δεν μας δίνει άγχος. Σίγουρα όταν κάνεις μια τέτοια σημαντική νίκη με ένα τέτοιο πολύ δυνατό αντίπαλο, σου δίνει και την ψυχολογία. Το θέμα είναι το να περάσουμε στα παιδιά, το να μην μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, θα επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι, το να κρατήσουμε τον ενθουσιασμό, αλλά να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωνόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Και θα προσπαθούμε καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις να γινόμαστε καλύτεροι. Κύριε Σεφέρα, θέλω να σταθώ λίγο σε μια άλλη σκηνή. Πήραμε πριν το ξεκίνημα του αγώνα με τη βράβευση των ποδοσφαιριστών της ομάδας της ΑΕ της σεζόν 82-83. Νιώθουν τα παιδιά αυτό ότι είναι μία από τις παραστάσεις, μία από τις σκηνές που όλοι σας κάνουν, όλοι μάλλον αντιλαμβάνεστε μέσα στην ομάδα το βάρος και την ιστορία, την ιστορία του Μακεδονικού. Αυτό το πράγμα σας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο? Ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά. Ξέραμε τη σημερινή ημέρα και το είπα και πιο μπροστά ότι ήταν μια σημαντική ημέρα για μας. Με όλες αυτές τις βραβεύσεις που γίνανε με την ομάδα αυτή που ήταν τότε στην Α Εθνική, θέλαμε να δώσουμε και μια χαρά ακόμη και σε αυτούς τους ανθρώπους, το να θυμηθούν και αυτοί τότε εκείνες τις εποχές πώς περνούσαν σε αυτό το γήπεδο.